Ογκώδε συλλαλητήριο ενάντια στα μέτρα λιτότητας του Τρίτου Μνημονίου στο κέντρο της Αθηνάς. Χιλιάδες διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των κυριότερων συνδικάτων. Αυτή είναι η πρώτη γενική απεργία αλλά και η πρώτη μεγάλη αντικυβερνητική διαμαρτυρία μετά την ευρεία νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του περασμένου Σεπτέμβρη. Καθώς όμως οι δανειστές εξακολουθούν να πιέζουν για ακόμη περισσότερη λιτότητα, σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία. Η χώρα έχει παραλύσει λόγω της 24ωρης γενικής απεργίας που κήρυξαν ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ. Στο συλλαλητήριο πήραν μέρος εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συνταξιούχοι και άνεργοι. Αντιπροσωπεία τους κατέθεσε ψήφισμα διαμαρτυρία στη Βουλή. Και να πάρουν ένα μήνυμα ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι συμβαίνει και δεν επαναπαύεται. Μπορούσαν να βρουν άλλους τρόπους, άλλες οδύναμα, ώστε να μην περικοπούν οι συντάξεις, να μην περικοπούν οι μισθοί, να έχουμε καλύτερη υγεία, ασφάλιση. Να βοηθήσουν τα παιδιά μας να μείνουν εδώ, να δουλέψουν, να δημιουργήσουν οικογένειες για να μην χαθεί η Ελλάδα. Για την Ελλάδα παλεύουμε σήμερα. Λόγω της απεργίας προκλήθηκε χάος στις μεταφορές. Ακινητοποιημένοι παραμένουν οι σειρμοί του μετρό και του προαστιακού. Ματαιώθηκαν όλα τα δρομολόγια των επιβατικών τρένων, τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια, ενώ ακυρώθηκαν πολλές αεροπορικές πτήσεις. Επεισόδια ξέσπασαν όταν ομάδα αντιεξουσιαστών αποσπάστηκε από την πορεία και πέταξε βόμβες μολότοφ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Υποχωρώντας, οι αντιεξουσιαστές προκάλεσαν φθορές στην είσοδο της Τράπεζας της Ελλάδας και σε βιτρίνες καταστημάτων. Άρχισα, δεν με γνωρίζετε.